Καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, επιτέλους. Γιατί χαμογελάτε? Επιτέλους. Ναι, επιτέλους. Επιτέλους, πρώτη μέρα μετά μνημονίου καταστάσεως. Ναι, πρώτη μέρα. Αλήθεια, για ψαχτείτε. Μήπως άλλαξε κάτι? Μήπως στις τσέπες μας έχουμε περισσότερα ευρώ και δεν το έχουμε καταλάβει? Μήπως η ανεργία έχει πέσει και δεν το έχουμε καταλάβει? Μήπως οι φόροι καταργήθηκαν και δεν το πήραμε χαμπάρι? Μήπως τα συσίδια στις εκκλησίες μειώθηκαν? Μήπως οι συντάξεις παρέμειναν στη θέση τους? Λέω, για ψαχτείτε. Πρώτη μέρα είναι σήμερα, μετά το μνημόνιο. Αλλά αντίθετα παρακαλώ. Και το μνημόνιο υπάρχει και η Τρόικα θα έρχεται ανά 4 μήνες εδώ να κάνει έλεγχο και οι συντάξεις θα μειωθούν δυστυχώς και οι φόροι θα διπλασιαστούν επίσης δυστυχώς και τα συσίτια αυγαταίνουν μέρα με την ημέρα, δυστυχώς. Και βεβαίως η ανεργία έχει φουντώσει και πάλι δυστυχώς. Άρα, τι σημαίνει έξοδος λοιπόν από το μνημόνιο? Φεφ. Τίποτα απολύτως. Μας δουλεύει ο Αλέξης. Ο Αλέξης που πήγε ή πάει ή θα πάει στην Ιθάκη. Και όπως γράφει ο ελεύθερος τύπος, παραμυθάκι. Σημασία έχει σαν βγει στον πηγιωμό για την Ιθάκη. Πρόσεξε Αλέξη μου, μη χάσεις το δρόμο και βρεθείς αλλού. Αλλά για πες ρε Αλέξη, αλήθεια, γνωρίζεις την ιστορία του Οδυσσέα? Γνωρίζεις ότι μόλις επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια τον περίμενε ο σκύλος του και μόλις τον αντίκρισε ψόφισε? Ναι, ψόφισε ο σκύλος του, ο πιστός του σκύλος. Γνωρίζεις ακόμα ότι μόλις πήγε εκεί οι κάτοικοι είχαν φύγει όλοι σχεδόν, είχαν μείνει μόνο οι μνηστήρες για την Πινελόπη? Και τι έκαναν? Αυτοί ήθελαν να φάνε την περιουσία του Οδυσσέα. Έτσι λοιπόν σκαρφίστηκε κάτι η Πινελόπη και βεβαίως ο Οδυσσέας πέτυχε τον στόχο του. Αυτό το ξέρεις? Εάν δεν τα γνωρίζεις όλα αυτά, ποιο ήταν το κόλπο του Οδυσσέα, τότε πού πας αγόρι μου, πού πας? Γι' αυτό σου λέω, διάβασε την ιστορία, γιατί εσύ πας στην Ιθάκη, αλλά η δική μας Οδύσσεια σήμερα ξεκινάει. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.